Bhagavad Gita, the song of God. I bow down at your feet. 12η μάντρα της Σρι Ισοπάνισαντ. Μετάφραση. Αυτοί οι οποίοι αφιερώνται στη λατρεία των Δέβα πέφτουν στα πιο βαθιά σκοτάδια άγνοιας. Αλλά η τύχη εκείνων που λατρεύουν το απρόσωπο απόλυτο είναι ακόμα χειρότερη. Επεξήγηση της αυτούθιας χάρης Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Η σανσκριτική λέξη Asambhuti σημαίνει αυτούς που δεν έχουν ανεξάρτητη υπόσταση. Ο Θεός, το υπέρτατο πρόσωπο, είναι Sambhuti, απόλυτα ανεξάρτητος από τα πάντα. Στην Bhagavad Gita, ο Κρίσνα, ο Θεός ο ίδιος, δηλώνει: ούτε οι μεγάλοι σοφοί, ούτε τα πλήθη των Δέβα δεν με γνωρίζουν, γιατί εγώ είμαι από κάθε άποψη η προέλευση των Δέβα και των σοφών. Ο Κρίσνα είναι λοιπόν η πηγή όλων των ικανοτήτων που έχουν δοθεί στους Δέβα, στους μεγάλους σοφούς και στους Γιόγκοι. Παρόλο όμως που αυτοί είναι πρικισμένοι με μεγάλες δυνάμεις, τους είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουν πως ο Θεός, ο Κρίσνα, με τη βοήθεια της εσωτερικής του δύναμης εμφανίζεται σε αυτόν τον κόσμο με μορφή ανθρώπου. Όλοι οι φιλόσοφοι και οι μεγάλοι σοφοί, οι Γιόγκοι, προσπαθούν να ξεχωρίσουν το απόλυτο από το σχετικό με τη βοήθεια των μικροσκοπικών διανοητικών τους ικανοτήτων. Με το να αρνούνται κάθε τι το σχετικό, καταλήγουν απλώς σε μια αρνητική θεολογία, ανίκανη να καθορίσει θετικά το απόλυτο. Κατασκευάζουν τη δική τους ιδέα για το απόλυτο, χρησιμοποιώντας πάντα αρνήσεις, συμπεραίνοντας ότι ο Θεός είναι χωρίς μορφή και χωρίς ιδιότητες. Αλλά με το να καθορίζει κανείς κάτι, συγκρίνοντάς το με κάτι άλλο, καταλήγει σε μια ιδέα σχετική. Με το να δίνουν λοιπόν τον ορισμό του απολύτου, θεωρώντας τον σαν το αντίθετο από αυτό που οι αισθήσεις και το μυαλό μας αντιλαμβάνονται, πέφτουν πάλι στη σχετικότητα. Με αυτόν τον τρόπο όμως, το μόνο που μπορεί κανείς να καταλάβει είναι το απρόσωπο Μπραμάν, τη λαμπρή δηλαδή χωρίς μορφή ακτινοβολία του Θεού. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει στη συνειδητοποίηση του Μπαγκαβάν, του υπερτάτου προσώπου, που είναι πρικισμένο με απόλυτες πνευματικές ιδιότητες. Jai Lakshmi Vishnu Priya Vishambara Priya Hiya Jai Priya Kinkara Ishana Jai Lakshmi Vishnu Priya Vishambara Priya Hiya Jai Priya Kinkara Ishana. Οι διάφοροι σοφιστές αγνοούν ότι ο Κρίσνα είναι η απόλυτη θεότητα.
ότι το απρόσωπο Μπραμάν δεν είναι παρά η εκθαμβωτική λάμψη που πηγάζει από το πνευματικό του σώμα και ότι το παραμάτμα είναι η υπέρτατη ψυχή, ο Κύριος στην πανταχού παρούσα μορφή του. Ο Κρίσνα, ο Θεός, έχει μία αιώνια πνευματική μορφή γεμάτη γνώση και ευτυχία. Η Ντέβα και οι Ιόγκοι όμως τον θεωρούν λανθασμένα σαν έναν ισχυρό Ντέβα και πιστεύουν ότι το φως Μπραμάν είναι η απόλυτη αλήθεια. Αντίθετα, η Μπάκτα, που είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένη στην υπηρεσία του Κυρίου, δεν πέφτουν σε αυτό το λάθος. Καταλαβαίνουν με ευκολία ότι η απόλυτη αλήθεια είναι ο Κρίσνα, το υπέρτατο πρόσωπο, από το οποίο απορρέουν τα πάντα. Η Bhagavad Gita εξηγεί ότι μόνο τα πρόσωπα που έχουν χαμηλή διανοητικότητα, δούλοι των αισθήσεών τους, προσφέρουν λατρεία στους Ντέβα για να ανακοφιστούν από τα μικρά υλικά τους προβλήματα. Οι Ντέβα όμως προσφέρουν μόνο προσωρινές λύσεις. Αν θέλει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί για πάντα από την ύλη, πρέπει να φτάσει στο πνευματικό επίπεδο, όπου υπάρχει αιώνια ζωή και τέλεια ευτυχία και γνώση. Στην Bhagavad Gita επίσης αναφέρεται ότι οι λάτρες ενός Ντέβα θα πάνε στον πλανήτη του. Αυτοί που λατρεύουν παραδείγματος χάρη τον Ντέβα του φεγγαριού θα πάνε στο φεγγάρι. Εκείνοι που λατρεύουν τον Ντέβα του ήλιου θα πάνε στον ήλιο και ούτω καθεξής. Η επιθυμία των συγχρόνων επιστημόνων να φτάσουν σε άλλους πλανήτες δεν είναι κάτι το καινούριο. Είναι φυσικό να θέλει ο άνθρωπος, πρικισμένος με μία ανώτερη συνείδηση, να πάει σε άλλους πλανήτες με τη βοήθεια των διαστημοπλοίων ή με τη λατρεία των Ντέβα ή ακόμα διαμέσου υπερφυσικών δυνάμεων. Από τις τρεις αυτές μεθόδους, οι βεδικές γραφές συνιστούν ειδικά τη λατρεία των Ντέβα. Όλοι όμως οι πλανήτες που κυβερνώνται από τους Ντέβα δεν είναι παρά προσωρινές κατοικίες. Οι μόνοι αιώνιοι πλανήτες στους οποίους μπορεί κανείς να κατοικήσει για πάντα είναι οι Βαϊκούνθα Λόκα, οι οποίοι βρίσκονται στον πνευματικό κόσμο και κυβερνώνται από τον ίδιο το Θεό. Στην Bhagavad Gita ο Κρίσνα λέει: όλοι οι πλανήτες του σύμπαντος, από τον περισσότερο μέχρι τον λιγότερο ανεπτυγμένο, είναι τόποι δυστυχίας, όπου λαμβάνουν χώρα αλλεπάλληλες γεννήσεις και θάνατοι. Όποιος όμως κατορθώσει να φτάσει στο βασίλειό μου, δεν θα ξαναγεννηθεί ποτέ στον υλικό αυτό κόσμο. Captain, we surely
Εξάλλου, η Σρίζοπάνης αντιπογραμμίζει ότι μέχρι ότου πλανόμεθα από τον ένα πλανήτη στον άλλον, όποια και αν είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε, παραμένουμε πάντα στο σκοτάδι. Το σύμπαν ολόκληρο είναι σκεπασμένο από γιγαντιές ποσότητες υλικών στοιχείων. Παρομοιάζεται με τον καρπό του κοκοφίνικα, καρύδα, που έχει ένα σκληρό περίβλημα, γιατί το σύμπαν, όπως και η καρύδα, είναι ερμητικά κλεισμένο, το μισό γεμάτο νερό, μέσα στο οποίο θα βασίλευε το απόλυτο σκοτάδι, αν ο Κύριος δεν το είχε εφοδιάσει με λαμπερά αστέρια, όπως είναι ο ήλιος και η σελήνη. Πέραν του υλικού σύμπαντος υπάρχει το μπραματζότι, λαμπρή ακτινοβολία που επεκτείνεται στο άπειρο και περιέχει ένα μέτρητο πλήθος πλανητών Βαϊκούνθα. Μεταξύ αυτών, ο πλανήτης Κρίσναλόκα, η Γκολόκα Βρινδάβανα, στον οποίο κατοικεί το υπέρτατο πρόσωπο, ο ίδιος ο Σρι Κρίσνα, είναι ο μεγαλύτερος και ο σπουδαιότερος. Παρόλο που ο Κρίσνα δεν εγκαταλείπει ποτέ την κατοικία του, την Κρίσνα Λόκα, όπου ζει αιώνια με τη συντροφιά των πιο αφοσιωμένων πιστών του, είναι πανταχού παρόν στο υλικό και στο πνευματικό σύμπαν. Ήδη στη τέταρτη μάντρα εξηγήθηκε αυτή η ακατανόητη αλήθεια, παρομοιάζοντας τον Κύριο με τον ήλιο, ο οποίος είναι παντού παρόν με το φως του, παρόλο που ακολουθεί πάντα τη σταθερή τροχιά του. Τα προβλήματα της ζωής δεν μπορούν να λυθούν με το να πάει απλώς κανείς στο φεγγάρι. Πολλοί υποκριτές σε αυτόν τον κόσμο προσποιούνται τους θρήσκους μόνο και μόνο για τιμή και δόξα. Στην πραγματικότητα αυτοί δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον υλικό κόσμο για να φτάσουν στους πνευματικούς πλανήτες. Προσποιούνται ότι λατρεύουν τον Κύριο, αλλά επιθυμούν μόνο την υλική απόλαυση. Οι ηλιστές και οι περσοναλιστές, διδάσκοντας τον αθεϊσμό, οδηγούν αυτούς τους ανόητους στα πιο βαθιά σκοτάδια της άγνοιας. Ο ηλιστής αρνείται την ύπαρξη του υπερτάτου προσώπου και ο υπερσοναλιστής τον υποστηρίζει διδάσκοντας ότι ο Θεός είναι απρόσωπος. Η μάντρα της Σρις Ουπανισάντ αποδεικνύουν καθαρά ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο. Μας λέγουν ότι ο Κύριος μπορεί να μετακινηθεί γρηγορότερα από οποιονδήποτε άλλον και δεδομένου ότι όλοι αυτοί που προσπαθούν να φτάσουν άλλους πλανήτες είναι πρόσωπα, δεν μπορούμε να πιστέψουμε απρόσωπο εκείνον που μπορεί να ξεπεράσει όλους τους άλλους. Στην πραγματικότητα, η απρόσωπη αντίληψη του Κυρίου, ατελής κατανόηση της απόλυτης αλήθειας, δεν είναι παρά μία άλλη μορφή αγνοίας.
Οι αμαθείς ψευδόθρησκοι και αυτοί που πείθουν τους άλλους να τους θεωρούν αβατάρα, παραβιάζοντας ανοιχτά τις βεδικές εντολές, σίγουρα θα τιμωρηθούν αυστηρά γι' αυτό και ακόμα περισσότερο γιατί παραπλανούν αυτούς που τους ακολουθούν. Πρόκειται να ξαναγεννηθούν πράγματι στις πιο σκοτεινές περιοχές του σύμπαντος. Αυτού του είδους οι υπερσοναλιστές παρουσιάζουν τους εαυτούς τους σαν αβατάρα στους ανθρώπους που δεν έχουν καμία ιδέα για τη βεδική σοφία. Η λέγη γνώση στα χέρια αυτών των θεοκάπηλων είναι πιο επικίνδυνη από την ίδια την άγνοια. Ούτε καν τους δέβα λατρεύουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των γραφών, παρόλο που αναζητούν τα υλικά αγαθά. Στις γραφές υπάρχουν οδηγίες για τη λατρεία των Δέβα κάτω από ορισμένες συνθήκες, αλλά αναφέρεται συγχρόνως ότι αυτή η λατρεία δεν είναι αναγκαία. Στην Bhagavad Gita εξηγείται καθαρά ότι τα αποτελέσματα της λατρείας των Δέβα είναι προσωρινά. Εξάλλου, ολόκληρος ο υλικός αυτός κόσμος είναι προσωρινός και επομένως οτιδήποτε αποκτήσει κανείς μέσα σε αυτόν είναι εφήμερο. Στην πραγματικότητα όμως το ζήτημα είναι πώς θα αποκτήσουμε την αιώνια ζωή. Ο Κύριος δηλώνει ότι ο μόνος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να ελευθερωθούμε από τον κύκλο των αλλεπαλλήλων γεννήσεων και θανάτων και για να επιστρέψουμε κοντά του είναι η αφοσιωμένη υπηρεσία σε αυτόν. Με άλλα λόγια, η απελευθέρωση από τα υλικά δεσμά εξαρτάται ολοκληρωτικά από τη γνώση και την απάρνηση. Οι ψευδόθρησκοι όμως δεν κατέχουν ούτε αυτή τη γνώση ούτε αυτή την αποκόλληση από τις υλικές απασχολήσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς προτιμούν τα χρυσά δεσμά της υλικής ύπαρξης με το πρόσημα μιας φιλανθρωπικής δραστηριότητας και θρησκευτικότητας. Με υποκριτικές εκδηλώσεις ψεύτικων θρησκευτικών αισθημάτων προσποιούνται ότι λατρεύουν το Θεό, ενώ στην πραγματικότητα επιδίδονται σε κάθε είδους ανήθικες πράξεις. Have you seen the little demon stirring up the dirt, flirting with the modes of nature, always getting hurt, but they can't avert the stern reactions. Με
με αυτόν τον τρόπο ξεγελούν τους άλλους ανθρώπους και θεωρούνται πνευματικοί διδάσκαλοι και λάτρες του Θεού. Οι παραβάτες αυτοί των θρησκευτικών αρχών δεν έχουν κανένα σεβασμό για τους αυθεντικούς ατσάρια, τους άγιους διδασκάλους της αληθινής διαδοχικής σειράς. Για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους γίνονται οι ίδιοι δίθεν ατσάρια, χωρίς να ακολουθούν όμως καθόλου τους νόμους που οι πραγματικοί ατσάρια εφαρμόζουν. Αυτοί οι απατεώνες είναι τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της ανθρώπινης κοινωνίας. Επειδή δεν υπάρχουν κυβερνήσεις που να γνωρίζουν και να προστατεύουν τις θρησκευτικές αρχές, μπορούν και συνεχίζουν ανενόχλητοι την εγκληματική τους δραστηριότητα χωρίς να τιμωρούνται από τους ανθρώπινους νόμους. Δεν μπορούν όμως να ξεφύγουν τον νόμο του Κυρίου, ο οποίος δήλωσε καθαρά στην Bhagavad Gita ότι αυτοί οι φθονεροί δαίμονες, οι οποίοι υποκρίνονται τους δίθεν θρησκευτικούς αποστόλους, είναι καταδικασμένοι να πάνε στις πιο σκοτεινές περιοχές του σύμπαντος. But they can't avert the stern reactions. Have you seen the Maya bodies playing in the mind, commenting on Krishna's Gita just like Elmer Fudd, drowning in the flood of speculation? Η Σρις Ουπανισάντ επιβεβαιώνει το ίδιο πράγμα. Μόλις τελειώσουν να παίζουν το ρόλο των πνευματικών διδασκάλων, ρόλο που παίζουν στην πραγματικότητα για να απολαύσουν υλικές ειδονές, αυτοί οι ψευδόθρησκοι θα βρεθούν στους πιο αειδιαστικούς τόπους της κόλασης.